Στέλιο μου, είναι αυτό layering ή δεν είναι? Το μόνο σίγουρο, Ηλία, καλώς ήρθες, είναι ότι ξέχασες να βγάλεις την τιμή από τα παπούτσια σου. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που ορίζει την εικόνα σου στα μάτια μου για σήμερα. Κοίταξε, όχι, δεν είναι layering. Δεν είναι. Δεν είναι layering. Αυτό έχεις βάλει ένα ωραίο σύνολο και από πάνω απλώς ένα γυλαίκο πάνω με ένα σακάκι που είναι, ξέρεις, είναι ένα πολύ υποτυπώδες layering, σαν αυτό που έκανε και η... Είναι όλα ξεχωριστά κομμάτια. Το φαντάζομαι. Αυτό το βλέπουμε. Ναι, το βλέπουμε. Άρα λάθος το έχω στο μυαλό. Άκουσε, μου. Το layering λοιπόν στη μόδα, εσύ δεν ήσουν στην ανάθεση, αλλά πήρες και εσύ το ίδιο brief που πήραν τα άλλα κορίτσια. Πρέπει να δημιουργεί κάποιες ασυμμετρίες, μια καινούργια σιλουέτα. Πρέπει να προσφέρει κάτι στην εικόνα. Εσύ απλώς έβαλες ένα γυλαίκο πάνω από ένα σακάκι. Πιο κλασικό, πιο βασικό, πεθαίνεις. Τέλος πάντων. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Έφαγες την πρώτη κρυάδα. Δεν πειράζει. Όχι, ναι. Το επόμενο επεισόδιο είναι μια άλλη μέρα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ βασικό το look σου και θεωρώ και ότι οι βαθμοί που πήρες είναι ευγενίας. Για να σου πω την αλήθεια. Ευχαριστώ. Έλενα, γιατί γελάς, αγαπητή? Τι να κάνω όμως, εξήγησέ μου, σε παρακαλώ. Δεν ξέρω. Είναι χιούμορος ο Στέλιος μου σήμερα, γι' αυτό. Λοιπόν, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Δεν θα χρειάζεται να κάνω επανάληψη αυτών που είπε ο Στέλιος. Είναι δεδομένα. Αν πούμε για αυτό που δεν είναι layering, είναι styling. Αν μιλήσουμε λοιπόν για κάτι άλλο, θα πούμε ότι μου λείπει μια καρφίτσα, μου λείπει μια ωραία πέρλα έτσι και στη γραβάτα σου, μου λείπει να είναι ωραία φτιαγμένοι γιακάδες, γιατί έχουν λίγο απλώσει και έχει γίνει λίγο αυτός ο γιακάς, έχει κατέβει. Εντάξει, ναι, δεν έχουμε αναλύσει και τίποτα. Συγχύστηκα τόσο πολύ με το μη layering. Αυτό, οπότε λιγάκι... Τα πέτα, οι γιακάδες, οι γραβάτες, τα μεγάλος, ο γιακά... Ναι, συγγνώμη. Δεν πειράζει, Στέλιο. Εξάλλος έχει έρθει σήμερα. Υπάρχει μια έτσι ακαταστασία γενικότερη. Θα προσέχεις πάρα πολύ. Ας πούμε ότι σήμερα δεν ήρθες, πέρασε απ' έξω και μπήκες και είμαστε μαζί για ένα καφέ και θα φύγεις. Δεν είναι ωραία η εμφάνιση, εντάξει. Αλλά από σένα εγώ τουλάχιστον περιμένω να δω πολύ ωραία πράγματα. Καλή αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Θα σου βάλω ένα συμπαθητικό 1. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Τουλάχιστον είναι συμπαθητικό. Ναι. Πάμε τώρα και στον κύριο Καράβα που είναι πολύ συμπαθητικός από μόνος του. Είμαι. Ναι, πολύ. Πολύ, Γιώργο. Άρα, μου ευχαριστώ. Σιλία, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, θα σου κάνω μια ερώτηση. Θέλω να μου πεις στα δικά σου μάτια, στη δική σου αισθητική, στη δική σου σκέψη, τι είναι το layering. Το layering το έχω στο μυαλό μου ότι είναι ρούχα τα οποία φαίνονται, τα φοράς πάνω σου, φαίνονται ξεχωριστά τα κομμάτια. Δηλαδή φαίνεται ότι ξεχωρίζουν μεταξύ τους όταν τα φοράς. Άρα υπάρχουν διαφορετικά μήκη, φάρδι. Ακριβώς. Και όταν τα αφαιρείς, μένει ένα outfit χωρίς να φαίνεται ότι κάτι έχει λείψει, π.χ. Κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου, χωρίς να χαλάει δηλαδή ότι κάτι του λείπει. Άρα δημιουργούνται ανισορροπίες, αλλά όλα αυτά βγάζουν ένα styling με διαφορετικές υφές, μήκη, φάρδι κτλ. Μαράκι, είδα ότι έχεις βάλει το μοναδικό άσο. Αλήθεια είναι ότι με εξέπληξε ιδιαίτερα η βαθμολογία όλων σας. Για εσένα τι είναι το layering? Όχι αυτό που έχει κάνει. Εντάξει, τι είναι αυτό? Εσύ επειδή διαβάζεις, θέλω να μου πεις στα δικά σου μάτια τι είναι το layering. Αυτό που είπατε είναι οι διαφορετικές υφές και τα μήκη. Οκ, κινείσαι πολύ safe. Τι? Κινείσαι πολύ safe. Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω και πάρα πολλά, οπότε δεν... Όχι, αλλά ρε παιδί μου, θέλω πραγματικά να μου πεις τι είναι. Δηλαδή, ωραία, διαφορετικά μήκη, φάρδι, πλάτη, υφές, υφάσματα... να βγάζουν μία εικόνα. Ναι. Ωραία, θα έρθουμε και σε σένα, Να έρθετε. Υποχρεωτικά. Ναι. Σιλία, συμφωνώ τόσο με το Στέλιο όσο και με την Έλενα. Δυστυχώς δεν υπάρχει layering. Νομίζω και εγώ στην ίδια γειτονιά θα κινηθώ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν χαρούμενα, λυπημένα. Δεν ξέρω, το δικό μου ήταν συμπαθές. Συμπαθές. Ωραία. Εγώ θα κάνω ένα ανάποδο, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Έναν άσο. Να είσαι καλά. Άρα, η τελική βαθμολογία σήμερα, η πρώτη σου τελική βαθμολογία είναι το 5,3. Από εδώ και πέρα, μόνο πάνω, εύχομαι. Ναι, ναι. Μπορείς να επιστρέψεις τη θέση. Ευχαριστώ πολύ.